Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το πρώτο θερμό επεισόδιο μεταξύ ένοπλων Ρώσων και Ουκρανών έγινε σήμερα στην Κριμαία και μάλιστα μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, την ώρα που η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι, μια σπίθα μπορεί να ανάψει τη φωτιά του πολέμου, αλλά έχουν ξεκινήσει ήδη κινήσεις για αποκλιμάκωση της έντασης αλλά και του ψυχρού πολέμου μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων. Απευθείας σύνδεση με τον απεσταλμένο μας στην Κριμαία, τον Σωτήρη Δανέζη, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες, ξεκινώντας από τις κινήσεις του ρωσικού στόλου στα στενά που ενώνουν την Κριμαία με τη Ρωσία. Νίκο, η πληροφορία έρχεται από ουκρανικές πηγές. Σύμφωνα λοιπόν με τους Ουκρανούς, ρωσικά πολεμικά πλοία έχουν αποκλείσει τη θαλάσσια περιοχή στο πορθμίο του Κέρτς. Βρίσκεται στην Ανατολική Κριμαία, είναι στην Αζοφική θάλασσα, είναι το κοντινότερο σημείο της Κριμαίας με το ρωσικό έδαφος, είναι το σημείο όπου οι Ουκρανοί εδώ και αρκετές μέρες καταγγέλουν ότι οι Ρώσοι περνούν στρατεύματα στη Χερσόνησο της Κριμαίας. Να πάμε όμως όσα έγιναν σήμερα στο αεροδρόμιο του Μπελμπέκ, μόλις 25 χιλιόμετρα από τη Σεβαστούπολη, μια μεγάλη αεροπορική βάση με αποστολή την εναέρια άμυνα της Σεβαστούπολης. Εκεί εδώ και μέρες βρίσκονται στρατιώτες, προφανώς Ρώσοι, χωρίς διακριτικά ωστόσο, έχουν καταλάβει τα κέρια σημεία του αεροδρομίου και κάποιες, τις περισσότερες από τις πύλες τους. Σε μία από αυτές τις πύλες, στο διάδρομο κοντά, εκεί που βρίσκονται τα αεροσκάφη, περίπου 100 με 200 αξιωματικοί Ουκρανοί αεροπόροι που υπηρετούσαν στη βάση σήμερα το πρωί, τραγουδώντας πατριωτικά τραγούδια και κραδένοντας ουκρανικές σημαίες, επιχείρησαν να κινηθούν κατά μέτωπο εναντίον των στρατιωτών. Εκεί αποφύγαμε τα χειρότερα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι στρατιώτες άρχισαν να πυροβολούν, αλλά πυροβολούσαν στον αέρα. Στην αρχή οι αεροπόροι δεν έδειξαν να πτωούνται, συνέχισαν να κατευθύνονται κατά πάνω τους, έπεσαν αρκετοί πυροβολισμοί στον αέρα. Αποφύγαμε τα χειρότερα γιατί κάποιος από τους στρατιώτες δεν έχασε την ψυχραιμία του να πυροβολήσει στο ψαχνό. Έφτασαν πρόσωπο με πρόσωπο οι δύο πλευρές και εκεί ξεκίνησε μια διαπραγμάτευση για το ποιος πρέπει να φύγει από το αεροδρόμιο και ποιος να παραμείνει. Μια διαπραγμάτευση η οποία συνεχίζεται μέχρι τώρα. Η κατάσταση έχει διαμορφωθεί ως εξής. Οι στρατιώτες χωρίς διακριτικά, οι Ρώσοι, βρίσκονται στην μία πλευρά και κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος του αεροδρομίου και την περιοχή όπου βρίσκονται τα αεροσκάφη. Στην δυτική πύλη και στα κτίρια που βρίσκονται εκεί έχουν στρατοπεδεύσει οι Ουκρανοί το προσωπικό της βάσης. Είναι 200 με 500 άτομα. Εμείς τους επισκεφτήκαμε, μιλήσαμε μαζί τους. Είναι αρκετοί από αυτούς οπλισμένοι και λένε ότι βρίσκονται εκεί για να προστατεύσουν το πολύτιμο στρατιωτικό υλικό, ότι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την άλλη πλευρά, ότι προσπαθούν να τους πείσουν, να τους δώσουν πίσω τις δουλειές τους και τις θέσεις τους στη βάση για να κάνουν το καθήκον τους. Εν κατακλείδη, οι Ουκρανοί λένε ότι περιμένουν εντολές άνωθεν για το τι θα πράξουν στη συνέχεια. Ανεξάρτητα από αυτά που συνέβησαν και έζησε στην αεροπορική βάση του Μπελμπέκ, θέλω να μας πεις την εικόνα που βλέπεις. Πού και πόσοι Ρώσοι στρατιώτες, οπλισμένοι ή μη, υπάρχουν στην Κριμαία? Είναι δύσκολο, Νίκο, να μιλήσει κανείς με αριθμούς. Είναι δύσκολο επίσης κανείς να ξέρει αν αυτοί οι στρατιώτες ήρθαν από τη Ρωσία ή είναι προσωπικό το οποίο βγήκε μέσα από τον ναύσταθμο της Σεβαστούπολης, δηλαδή Ρώσοι πεζοναύτες οι οποίοι σταθμεύουν μόνιμα εδώ. Και μπορεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν να είπε σήμερα στη συνέντευξη τύπου ότι δεν έχει στείλει στρατεύματα στην Κριμαία, δεν ξεκαθάρισε όμως και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν εδώ και έχουν καταλάβει όλες τις θέσεις κλειδιά και ελέγχουν τη Χερσόνησο και δεν φορούν διακριτικά, αλλά είναι ολοφάνερο ότι φορούν ρωσικές στολές, έχουν ρωσικό οπλισμό και μετακινούνται με οχήματα με ρωσικές πινακίδες. Είναι ολοφάνερο νομίζω σε όλους ότι πρόκειται για Ρώσους στρατιώτες, ακόμη και αν ο πρόεδρος της Ρωσίας αρνείται κάτι τέτοιο, ακόμη και αν οι ντόπιοι εδώ, οι ρωσόφιλοι Ουκρανοί, λένε ότι πρόκειται για δυνάμεις της αυτοάμυνας. Το μόνο βέβαιο, Νίκο, είναι ότι έχει γίνει εδώ μια αστραπιαία επιχείρηση από την πλευρά της Ρωσίας και έχουν καταληφθεί ανέμακτα μέχρι τώρα όλα τα επίκαιρα σημεία, όλα τα σημεία ελέγχου καταρχήν εισόδου στην Κριμαία, όλη η μεθοριακή σταθμή και όλα τα στρατηγικά σημεία από τα οποία ελέγχεται η Χερσόνησος. Υπάρχουν ελάχιστοι Ουκρανοί στρατιώτες οι οποίοι παραμένουν πιστοί στο Κίεβο και βρίσκονται σε κάποιες στρατιωτικές βάσεις, αλλά επί της ουσίας απλά στέκονται εκεί για να μην κατηγορηθούν για προδοσία ή κάποιοι από αυτούς να μην
άνθρωποι χάσουν τις δουλειές τους. Αυτή τουλάχιστον είναι η αίσθηση που έχω εγώ. Σωτή Δανέζη, αν χρειαστεί, θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου. Οι Ρώσοι με την επιχείρηση που έχουν κάνει ελέγχουν απόλυτα την Κρυμαία. Αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε μαζί σου ξανά μέσω δορυφόρου να μας δώσει τα νεότερα. Προς το παρόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ πώς κατέγραψαν οι κάμερες αυτό το πρώτο θερμό επεισόδιο στην Κρυμαία. Οι σφαίρες σφυρίζουν πάνω από τα κεφάλια των Ουκρανών άοπλων στρατιωτών, αλλά εκείνοι συνεχίζουν να κάθεται. Τραγουδούν πατριωτικό ύμνο. Με τις τηλεοπτικές κάμερες να τους ακολουθούν κατά πόδας, πλησιάζουν τους στρατιώτες χωρίς διακριτικά στη βάση του Μπελμπέκ. Η ένταση φτάνει στα ύψη. Όλα κρέμονται από μια κλωστή. Вы специально провоцируете нас. Мы без оружия. Какая провокация? Здесь самолеты стоят под охрану. А вы что делаете? Вы нас пришли без оружия, пришли на свои рабочие места. Все, что вы сами делаете. Вы люди военные, вы нас понимаете. Я еще раз вам повторяю, если вы не понимаете, где мы находимся. What they asking for negotiations? Okay. It's quite tense here. You can tell what they were doing then was they were. А вы что сами не думаете? Вы же граждане тоже. У вас семьи. Тихо! Мы же не пришли там в Анапу, не пришли к вам в Сочи с автоматами, мужики. Вы что? Мы к вам идем сейчас без оружия. Σε μια περιοχή της βάσης παραμένουν ταμπουρωμένοι Ουκρανοί στρατιώτες. Οι συναδελφοί τους έξω από τη βάση υποχώρησαν το απόγευμα μετά την ευτυχώς ανέμακτη αντιπαράθεση με τους ρωσόφιλους.